Aircraft indications tell me that in 2 seconds I should have an impact on the second aircraft. Στο πιλωτήριο του F-35, το τηλεοπτικό συνεργείο του Atlas TV πετά ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς. Εκατοντάδες επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είχαν φέτος την ευκαιρία να πετάξουν εικονικά το μαχητικό F-35 στο περίπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σήμερα θα σας δείξουμε κάποιες από τις ικανότητες του F-35. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις του μαχητικού αεροσκάφους, το F-35A, το B και το C. Εδώ μπορούμε να έχουμε και τις τρεις εκδοχές στον προσωμιωτή. Πάμε λοιπόν στο πιλωτήριο. Το F-35 παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δεν προμηθεύτηκε το συγκεκριμένο μαχητικό αεροσκάφος. Αντί αυτού επέλεξε την αναβάθμιση των F-16 με προηγμένα συστήματα ραντάρ. Στην ελληνική αεροπορία δεν πετάει το F-35. Το κύριο μαχητικό αεροσκάφος είναι το F-16. Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε στην αναβάθμιση των F-16, που ενσωματώνουν πλέον κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως το νέο εξελιγμένο ραντάρ, που τα καθιστά εξίσου δυναμικά με τα F-35. Αλλά δεν μπορείς να γεφυρώσεις πλήρως τα κενά από την τέταρτη στην πέμπτη γενιά μαχητικών. Με επιτυχία πάντως, στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη συμμετείχαν και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο ελληνικό κοινό σε περίοδο ειρήνης.